Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεκ νάου, Κώστας εδώ. Σήμερα είμαι χαρούμενος γιατί θα κάνω ένα unboxing το οποίο περίμενα εδώ και αρκετό καιρό. Πρόσφατα επικοινώνησαν μαζί μου από την Creative, την ξέρετε όλοι φαντάζομαι, η εταιρεία η οποία έχει διάφορα προϊόντα ήχου όπως ηχεία, ακουστικά, κάρτες ήχου και όχι μόνο, αλλά φημίζεται τουλάχιστον για το κομμάτι του ήχου της αρκετά και μου ζήτησαν να δοκιμάσω κάποια προϊόντα τους, να δω αν είναι καλά και να σας κάνω τα αντίστοιχα βίντεο unboxing review ή όπως θα μου βγει εμένα καλύτερο. Έτσι, έχω δύο προϊόντα. Σήμερα θα σας δείξω το πρώτο που έχει έρθει και είναι το Sound Blaster Jam. Είναι αυτά εδώ τα ασύρματα ακουστικά με Bluetooth συνδέονται και NFC. Και θα τα δούμε μαζί πώς είναι εμφανισιακά και πώς λειτουργούν και αν όντως είναι καλά και αξίζουν. Η τιμή τους, τουλάχιστον από ό,τι τσέκαρα, είναι γύρω στα 39-90, κοντά 40 ευρώ υπολογίστε. Για Bluetooth ακουστικά είναι αρκετά καλά. Τουλάχιστον έχω δει αρκετές καλές αξιολογήσεις, αλλά θέλω να τα δω κι εγώ, να δω αν αξίζουν ή όχι. Τα συγκεκριμένα, λίγο στα γρήγορα, λογικά κάπου εδώ πέρα παίζει να πέσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Έχουν μαγνήτες νεοδημίου στα 32 mm, 32 χιλιοστά. Το range είναι από 20 Hz έως 20 kHz η εμβέλεια των ήχων που μπορούν να μεταδώσουν. 24 ohms είναι η αντίσταση που έχουν μέσα. Έχουν μπαταρία 3,7 volt, 200 mAh. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο μικρή, αλλά βγάζει γύρω στις 12 ώρες αναπαραγωγής ήχου, οπότε είναι καλά για μία φόρτιση 12 ώρες αναπαραγωγής. Τι άλλο έχει? Το wireless, γιατί είναι Bluetooth σας είπα, είναι η εμβέλεια του γύρω στα 15 μέτρα από τη συσκευή του ήχου και το μικρόφωνο του είναι omnidirectional. Πάμε όμως να τα δούμε πώς είναι, να περάσουμε στο unboxing αυτό καθεαυτό. Το κουτί τους είναι αυτό εδώ, αρκετά απλό, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Τα συγκεκριμένα δεν θα τα κρατήσω, θα τα επιστρέψω πίσω, γι' αυτό θέλει να τα ξεπακετάρω με όσο μεγαλύτερη προσοχή μπορώ και είναι δυνατόν. Δεν έχει κάτι άλλο, έτσι θα δούμε το πρώτο κομμάτι μέσα. Έχουμε τα ακουστικά τα οποία είναι πάρα πολύ ελαφριά. Είναι ανοιχτού τύπου, ανοιχτού τύπου σημαίνει ότι δεν καλύπτουν το αυτί, κάθεται πάνω από το αυτί. Και επίσης ένα ξεχωριστό section εδώ πέρα έχουμε τα manual και εγγύηση, θα τα δούμε αμέσως, και το καλώδιο με το οποίο το συνδέουμε στον υπολογιστή. Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Εγγύηση, εντάξει δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, και manual, πώς να το συνδέσουμε στον υπολογιστή, πώς να κατεβάσουμε το software που συνοδεύει το αντίστοιχο, πώς να το συνδέσουμε σε κινητό και πάει λέγοντας. Το καλώδιο του είναι αρκετά ανθεκτικό από ό,τι έχω δει και όντως είναι αρκετά μεγάλου πάχους και αρκετά μακρύ, είναι micro USB σε USB για να το φορτίζει και εκτός από αυτό στο PC μπορείτε να το συνδέσετε και ασύρματα Bluetooth αλλά και με το συγκεκριμένο καλώδιο ώστε να ακούτε λίγο καλύτερα τους ήχους από ότι το lose που θα έχουν από το Bluetooth. Οπότε στο PC μπορείτε να ακούσετε και μέσω του καλωδίου, το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι επειδή είναι χοντρό δεν ξέρω κατά πόσο θα βολεύει στο κεφάλι, αλλά εντάξει θα το δούμε αυτό στην πορεία. Επίσης υπάρχει εφαρμογή την οποία μπορείς να την κατεβάσεις, αλλά λειτουργεί μόνο στο PC από όσο ξέρω, για να μπορέσεις να φτιάξεις διάφορα προφίλ όπως είναι gaming, ταινιών και μουσικής, να αλλάξεις λίγο διαβαθμίσεις στον ήχο που θες να ακούς. Αυτό επίσης που διαπίστωσα τουλάχιστον σε κάποια σχόλια που διάβασα μέχρι τώρα είναι ότι τα συγκεκριμένα... Η συγκεκριμένη εφαρμογή λειτουργεί όταν συνδεθεί με καλώδιο επάνω, με το καλώδιο επάνω στο PC τα ακουστικά. Θα το δούμε και στην πράξη φαντάζομαι πώς θα πάει. Σας το λέω από τώρα να ξέρετε. Σε κινητό δυστυχώς θα αναγκαστείτε να αρκεστείτε στο πόσο καλό είναι το κινητό στη συσκευή η οποία εκπέμπει. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα ακουστικά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ελαφριά. Πάρα πολύ ελαφριά. Θυμίζουν τα παλιά Walkman ακουστικά. Η πρώτη μου εντύπωση είναι αυτή εδώ. Κατά δεύτερον, βλέπετε ότι υπάρχει μια κλίση, αν τη δείτε λίγο, έτσι προς τα μπρος. Τυπικά για να κάνουν καλύτερη εφαρμογή στο αυτή, φαντάζομαι. Μία πλευρά αυτή είναι η δεξιά, αυτή είναι η αριστερή. Οπότε για να μπορέσεις και έχεις στροφή προς τα μπροστά. Εδώ πέρα είναι το μικρόφωνο, στο δεξί pad. Επίσης, στο αριστερό pad δεν έχει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι εφόσον είναι review units, έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί, έχουν έρθει από άλλους φαντάζομαι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Βλέπουμε εδώ πέρα
όλο το control panel των συγκεκριμένων ακουστικών είναι το δεξί ακουστικό. Έχουμε τα εξής: volume down, volume up. Το βλέπετε, είναι αρκετά απλό, αρκετά ωραία κλικ η αίσθηση. Εδώ πέρα έχουμε το εξής. Έχουμε ένα κεντρικό button, θα το έλεγα, στο οποίο στην πάνω πλευρά έχει NFC. Αν έχετε κινητό με NFC, συνδέεται πάρα πολύ εύκολα με NFC. Απλά το κουμπάτε πάνω και συνδέεται, δεν χρειάζεται η διαδικασία Bluetooth. Επίσης, εδώ πέρα γίνεται η ενεργοποίηση των ακουστικών. Φορτίζουν περίπου, νομίζω, μία ώρα χρειάζονται για να φορτίσουν. Τα ενεργοποιείς. Μπορείς να κάνεις pause και play τα κομμάτια σου, τα μουσικά, και να απαντήσεις σε κλήσεις. Επίσης, εδώ πέρα έχουμε ένα bass button, το οποίο από ό,τι μπορώ να καταλάβω δίνει κάποιο boost ίσως στον μπάσο παραπάνω. Βλέπουμε εδώ πάνω Sound Blaster Jam, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Μεγαλώνουν αρκετά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά εύθραυστα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν θα παίξετε και ξύλο με τα συγκεκριμένα ακουστικά. Εάν τα προσέξετε και όλα τα ακουστικά σας, να ξέρετε, αν τα προσέχετε, θα μπορέσουν να σας βγάλουν πάρα πολύ καιρό χρήσης, χωρίς πρόβλημα. Για να δούμε όμως και πώς κάθονται στο κεφάλι. Η αλήθεια είναι το ότι επειδή είναι αρκετά ελαφριά, δεν τα νιώθεις καθόλου. Το μόνο που νιώθεις είναι την πίεση που έχουν εδώ πέρα, αλλά είναι αμεληταία. Δεν είναι κάτι το οποίο σε περιορίζει. Επίσης, είναι ανοιχτού τύπου, που σημαίνει ότι μπορείτε να ακούσετε και τους ήχους από το περιβάλλον σας, το οποίο είναι καλό για κάποιους, για μένα όχι. Προτιμώ το ήμι ανοιχτού τύπου, κάπου ανάμεσα, αλλά πέρα από αυτό. Οπότε, εάν βγείτε με αυτά στο δρόμο και περπατήσετε, δεν κινδυνεύετε να σας πατήσει κάποιο αμάξι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί συνήθως πιο πολύ έτσι την πατάμε, που έχουμε Bluetooth ακουστικά έξω. Πέρα από αυτό, αρκετά άνετα. Το μικρόφωνο του είναι omnidirectional, αλλά από ό,τι μπορώ να καταλάβω μπορεί να καλύψει ένα φάσμα μπροστά, μια ευρεία γωνία. Λοιπόν, και πάμε να τα ενεργοποιήσουμε, να δούμε πόσο εύκολα μπορούμε να τα συνδέσουμε σε κάποιο κινητό, για αρχή τουλάχιστον. Πατώντας το play button, έχει εδώ κάτω μια LED λιχνία. Κανονικά ανάβει πράσινη. Με το που ανάψει πράσινη, ελπίζω να μπορείτε να τη δείτε. Νομίζω μπορούμε να το εστιάσουμε. Εάν το συνεχίσω να το πατάω παρατεταμένα, ανάβει μπλε και αρχίζει το pairing mode. Οπότε εγώ, ψάχνοντάς το στο Bluetooth, να βάλω και το κινητό, εντωμεταξύ είναι τόσο άσπρο που Sound Blaster Jam, το εντόπισε κατευθείαν. Βλέπετε κι άλλα και την κάμερα, αλλά η σύζευξη είναι πάρα πολύ εύκολη. Βέβαια, αν είχα NFC, αν ακουμπούσα με το NFC, απλά θα ενεργοποιούταν με τη μία. Οπότε εντάξει, και όπως καταλαβαίνετε και το Bluetooth είναι πάρα πολύ εύκολο να συνδεθούν. Είναι πολύ απλή η διαδικασία, πήρε δευτερόλεπτα. Και για να ακούσω. Εν τω μεταξύ, άρχισε και παίζει τα τραγούδια που άκουγα πριν. Για να δούμε. Από μπάσο τι λένε, κυρίως και όχι μόνο. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, αλλά πρέπει να το δοκιμάσω κιόλας. Θα με επιτρέψετε λίγο. Αρκετά καλή ένταση, όχι super duper loud, αλλά είναι αρκετά καλή ένταση. Για να δούμε κιόλας. Το καλό είναι ότι είναι βολικό, εφόσον είναι εδώ μπορείς να τα χειριστείς εύκολα. Μ' αρέσει αυτή η κλικική αίσθηση που έχουν. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις όταν τα αυξομειώνεις. Και υπάρχει και ένα μέγιστο όριο. Τώρα δεν ξέρω αν φωνάζω πιο δυνατά, γιατί είναι αρκετά δυνατό, αρκετά ωραίο. Όχι τόσο τρελά δυνατό, αλλά όσο χρειάζεται πιστεύω. Τουλάχιστον σε εσωτερικό χώρο. Έξω με τα μάξια νομίζω ότι θα είναι ικανοποιητικά. Για να δούμε και το Buzz Boost. Εν τω μεταξύ, η αυξομοίωση γίνεται ξεχωριστά από το κινητό. Το ανεβάζεις και από το κινητό, αλλά και από τα ακουστικά ξεχωριστά. Δεν είναι όπως πολλά ακουστικά τα οποία αυξομειώνεις και κατεβάζεις τον ήχο του κινητού. Γίνεται εσωτερικά η διεργασία, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, γιατί πειράζοντας την αυξομείωση δεν ανεβοκατεβαίνει ο ήχος από το κινητό, αλλά γίνεται εσωτερικά.
Πατώντας αυτό όντως προσθέτει ένα extra bus. Για να δούμε, να βάλω αυτό. Για μισό λεπτάκι. Ναι, προσθέτει αρκετά δυνατό μπάσο. Ένα κλικ το καταλαβαίνεις παραπάνω. Σαν ένα extra φίλτρο μου φαίνεται στο αυτή μου προσωπικά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε. Λοιπόν, τουλάχιστον από πρώτη επαφή, μπορώ να πω ότι τουλάχιστον στο Bluetooth κομμάτι του είναι αρκετά καλά. Μ' αρέσει γιατί το κέντρο λειτουργίας είναι αρκετά πρακτικό, είναι εύκριστο όλο πάνω στο αυτί σου, οπότε είτε όταν είσαι γυμναστήριο ή αν είσαι έξω και περπατάς ή τρέχεις ή οτιδήποτε, μπορείς να τα χειριστείς πάρα πολύ εύκολα. Στον υπολογιστή, ξαναλέω, συνδέονται με Bluetooth, αν ο υπολογιστής σας έχει Bluetooth φυσικά και θα συνδεθούν με Bluetooth, αλλά για να έχουν καλή χρήση του κέντρου ρυθμίσεων του ήχου που έχει μέσα, των drivers τυπικά, τους οποίους κατεβάζετε από τη Sound Blaster, από τη Creative μέσα, πρέπει εσείς να το βάλετε με το καλώδιο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα βολέψει πολλούς, αλλά τυπικά κάπως έτσι γίνεται η διαδικασία. Αυτό ήταν από μένα, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά τίμια για τα 40 ευρώ. Είναι αρκετά καλά. Πάνω κάτω σε Bluetooth επώνυμα ακουστικά. Έχω ξαναδείξει στο παρελθόν άλλα κινέζικα κυρίως. Πάνω κάτω στα ίδια λεφτά και παραπάνω κάνανε. Οπότε για τα λεφτά τους φαίνονται ok. Είναι ok. Δεν θα λέγω ότι είναι ότι πιο ποιοτικό. Τουλάχιστον στα ηλεκτρονικά του μέσα είναι πολύ καλό. Βέβαια εδώ βλέπετε μια χαρακιά. Μάλλον έχει έρθει από τον προηγούμενο λίγο χαραγμένο. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Γιατί είναι sample, είναι δείγματα τα οποία πάνε από χέρι σε χέρι για να δοκιμαστούν και λογικά κάποιος άλλος θα το πάρει και μετά από μένα για να το δείξει. Όπως και να έχει, τα θεωρώ αρκετά τίμια. Ο ήχος τους είναι καλός. Δεν είναι να σε ξεκουφαίνει, αλλά είναι τόσο όσο να σε κρατάει και μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά έντονος. Ειδικά σε κομμάτια τα οποία είχαν και από μόνο τους ένα boost. Ας πούμε, άκουσα το αγαπημένο συγκρότημα Στίχημα, άκουσα κάποια κομμάτια τους. Σας έβαλα νομίζω και να τα ακούσετε πριν από λίγο το ένα, το VIA. Ήταν αρκετά έντονο, δηλαδή σε φάση πάρα πολύ, οπότε αναγκάστηκα να το χαμηλώσω για να μπορέσω να το ακούσω χωρίς να με ενοχλεί η ένταση ή δυνατή. Τα θεωρώ ok, για τα λεφτά τους νομίζω ότι είναι κομπλέ. Τώρα από αντοχή, εντάξει, δεν κάνουν μπαμ ότι είναι super duper ποιοτικά τα πλαστικά τους, εντάξει το βλέπουμε. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι τα ακουστικά σας, εάν τα προσέχετε, θα σας προσέχουν και αυτά. Μπορείτε να τα κρατήσετε πάρα πολλά χρόνια. Έχω ακουστικά πολύ πιο εύθραυστα από αυτά και τα έχω κρατήσει πολύ περισσότερο καιρό. Λοιπόν, αυτό από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μένα μ' άρεσαν πάντως, όλες παραδόξως μ' άρεσαν. Θα τα αγόραζα για χρήση, ειδικά light σε tablet κινητό. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι και βαριά, δεν είναι ολόκληρες γκουμούτσες. Το βάζεις, το βγάζεις, βλέπεις την ταινία σου, μιλάς, μπορείς να απαντήσεις τις κλήσεις σου. Οπότε νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό. Ειδικά και για το καλοκαίρι είναι κάποια λύση αρκετά ικανοποιητική και σεβαστή. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσαν. Μένα μ' άρεσαν, τώρα πρέπει να ξαναπακετάρω να τα στείλω πίσω. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι, okay, σαν πρώτη εντύπωση ήταν αρκετά θετική. Αυτά από μένα, Κώστας, Check Tech Now, να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Γεια σας.